Puzzle. Και μάλιστα για αδύνατους λίτες είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αμέσως μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος στις 8 Ιουνίου. Οι μαθητές έχουν το χρόνο να μελετήσουν τις επιλογές των σχολών, ενώ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ενημερωμένοι. Τις περισσότερες φορές αφήνουν την προετοιμασία για το μηχανογραφικό μετά τις πανελλήνιες και αυτό δεν είναι πάντα η σοφότερη επιλογή, καθώς τη συμπλήρωση συνοδεύει το άγχος των βαθμών και η βάση των σχολών. Έτσι κι αλλιώς το άγχος περισσεύει, καθώς η επιλογή καθορίζει λίγο ή πολύ το μέλλον του εκάστοτε μαθητή. Ο υπεύθυνος του ΚΕΣΥΠΙΟ Αννίνων, Παύλος Σοφόπουλος, προσπαθεί να βοηθήσει εκατοντάδες μαθητές που φτάνουν στο γραφείο του να κάνουν σωστές επιλογές, δίνοντας προτεραιότητα κατά στην προτίμηση του μαθητή και έπειτα σε μια σειρά από κριτήρια που αφορούν επαγγελματική σταδιοδρομία, μεταπτυχιακές επιλογές, αλλά και κριτήρια όπως ο τόπος καταγωγής και το οικονομικό. Ο κ. Σοφόπουλος, μιλώντας στο ITV, ξεκαθάρισε ότι ενημερώνουν και πληροφορούν τα παιδιά και δεν τα καθοδηγούν για τις τελικές τους επιλογές. Ακριβώς. Έτσι, σωστά. Πολύ σωστά επισημαίνετε ότι μπαίνουμε στη διαδικασία τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων σε περίπου ένα μήνα, δηλαδή στις 8 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και στις 7 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε τα παιδιά μας λογικά είναι στην τελική διαδικασία της προετοιμασίας τους, τελική φάση. Οι πανελλαδικές θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Έκτου για τα γενικά λύκεια, μέχρι τις 21 Έκτου για τα επαγγελματικά λύκεια. Μερικά παιδιά δεν θα τελειώσουν όμως ούτε τότε, καθώς θα δώσουν και ειδικό μάθημα. Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων ξεκινούν στις 22 Έκτου του 2018, καταλήγουν τελικά στις 30 Έκτου του 2018. Έως τότε κάποια παιδιά ακόμα θα διαγωνίζονται. Το άγχος της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού πράγματι υπάρχει. Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, πολύ σημαντική, αλλά με την κατάλληλη βοήθεια μπορεί να απλοποιηθεί και να γίνει ουσιαστική. Και ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση ότι η κατάλληλη βοήθεια βρίσκεται σε αυτό το γραφείο. Εγώ προσωπικά και η κυρία Μαυροσκούφη Βάσο, η συνάδελφός μου, θα είμαστε εδώ όλη τη διάρκεια της συμπλήρωσης μηχανογραφικών, να παράσουμε τη βοήθειά μας σε όσους το ζητήσουν. Θα πρότεινα η κλίση να γίνει νωρίς για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το ραντεβού μας και όχι απαραίτητα όταν τα παιδιά θα πάρουν τη βαθμολογία στο χέρι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε συναντήσεις με τα παιδιά και πριν τη βαθμολογία, αμέσως μετά τη λήξη των πανελλαδικών. Δηλαδή, μετά τις 19 Έκτου, μετά τις 21 για τα επαγγελματικά λύκεια, θα μπορούσαν τα παιδιά να επικοινωνούν, να συναντηθούμε και ας μην έχουμε τη βαθμολογία στο χέρι, για να μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό που ενδιαφέρει το κάθε παιδί, χωρίς τον περιορισμό των βάσεων, χωρίς τον περιορισμό της βαθμολογίας. Και στη συνέχεια, τελικές συναντήσεις πάλι με κάθε παιδί για να συμπληρώσουμε και να καταθέσουμε μηχανογραφικό. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του γραφείου σας, γιατί πραγματικά διαφωτίζει τα παιδιά, γιατί είναι ένα puzzle, θα λέγαμε, το συγκεκριμένο, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Μπορεί να σε πετάξει έξω, μπορεί να σε αφήσει έξω, μπορεί να χάσεις μια σχολή, μπορεί να κάνεις ένα λάθος, όλα αυτά που συνθέτουν το puzzle της επιτυχίας ή το puzzle της αποτυχίας. Πράγματι, ακριβώς. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει προσοχή. Δεν θέλει καθοδήγηση και υποδείξεις. Εμείς αυτό εδώ δεν το κάνουμε. Είμαστε δίπλα στα παιδιά, προσπαθούμε να διαθέτουμε όλη την πληροφορία που αφορά όλα τα τμήματα, έτσι ώστε τα παιδιά να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά τους θετικά και αρνητικά και να αποφασίζουν μόνοι τους. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό θα ήθελα να προτείνουμε και σε οποιονδήποτε άλλον σταθεί αρρωγός σε αυτή τη διάρκεια της συμπλήρωσης μηχανογραφικών στα παιδιά, να φροντίσει να ενημερώσει, να βοηθήσει και όχι να κατευθύνει.